Καλημέρα σα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Βασιλιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μία υπενθύμηση. Σαν σήμερα, ο πατέρα σα το 1990, 33 χρόνια πριν, σημείωνε 46,8% 150 έδρε, ΠΑΣΟΚ 38,6%, συνασπισμό 10,2%. Τη θυμάμαι πολύ καλά, αυτή την ημερομηνία, ναι. κύριε Αυτιά. Και βέβαια οι παλαιότεροι θυμούνται ότι τότε χρειάστηκαν τρει εκλογικέ αναμετρήσει με τον νόμο τη απλή αναλογική για να μπορέσει τελικά να φτάσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με 46% να έχει 151 βουλευτές. Για να, κάνουμε, για να κάνουμε και την προβολή στο σήμερα και να αναλογιστούμε τα προβλήματα που γεννά ένα εκλογικό σύστημα το οποίο έχει εφαρμοστεί λίγες φορές στην πατρίδα μας και όσες φορές εφαρμόστηκε δεν έδωσε πιστεύω τα ε, επιθυμητά αποτελέσματα. Πάμε λοιπόν στην πρώτη κάλπη. Σωστά. Όχι στην πρώτη κάλπη. Πάμε πού. Στη μόνη κάλπη. Μάλιστα. Έχουμε εκλογές την 21η Μαΐου. Μάλιστα. Με ένα συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα. Ναι. Οι εκλογέ αυτέ θα καθορίσουν ποιο θα κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη τετρα... τετραετία, ασχέτω αν θα χρειαστούν δεύτερε εκλογέ ή όχι. Ναι. Και τα διλήμματα αυτή τη κάλπη είναι πάρα πολύ καθαρά. Αν θα προχωρήσουμε μπροστά ή αν θα γυρίσουμε πίσω, αν θα κατοχυρώσουμε τι μεγάλε επιτυχίε τη οικονομική μα πολιτική ή θα ξανακυλήσουμε σε ένα περιβάλλον υψηλών φόρων, αν θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα σύνορά μα ή θα γυρίσουμε σε μια ράδα αμπέλη αν θα έχουμε μια Ελλάδα που η φωνή της θα μετράει στην Ευρώπη και θα μιλάει για τα ευρωπαϊκά ζητήματα ή μια χώρα επέτη η μια χωρα επετει μονίμως θα παρακαλεί για προγράμματα στήριξης και για, ε, ε, μια παροχές, για, για παροχές ναι. υποστηρικτικές από την Ευρώπη. Όλα αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω μας ευτυχώ. Και γι' αυτό και είμαι πολύ αισιόδοξο ότι οι πολίτε, όταν έρθει η ώρα τη κρίση, θα εμπιστευτούν και πάλι την Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσουμε αυτήν την διαδρομή που έχουμε χαράξει. Όχι χωρί δυσκολίε, όχι χωρί προβλήματα, όχι χωρί λάθη. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να αναλογιστούν οι πολίτε είναι αν η χώρα σήμερα, το 23, είναι σε καλύτερη κατάσταση από όταν το 19. Άρα η βαρύτητα τη πρώτη ψηφοφορία, τη πρώτη κάλπη για εσά είναι τεράστια. Αυτή θα καθορίσει τα πάντα. Αυτή θα δώσει την ισχυρή εντολή, προσβλέπω στη Νέα Δημοκρατία, ναι. για να μπορέσει στη συνέχεια, εφόσον χρειαστεί δεύτερη κάλπη, πράγμα ναι. πολύ πιθανό, να διεκδικήσει τη δυνατότητα να φέρει στον τόπο την κυβερνητική σταθερότητα η οποία τόσο απαραίτητη είναι σήμερα. Να υποθέσω ότι εάν δεν έχετε την απόλυ... τους 151 με τη μία, καταθέτεται αμέσω την εντολή. Θα σεβαστώ απόλυτα τις προβλέψεις του Συντάγματος. Μάλιστα, το, το κρατάω αυτό. Ε, η τρίτη περίπτωση όπως με τον πατέρα σας είναι ορατή ή πιστεύετε ότι στη <συσκλή> δεύτερη σταματάει αυτό. Κοιτάξτε, ας τελειώσουμε πρώτα με την πρώτη Μάλιστα. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αν η εντολή που θα πάρουμε στην πρώτη κάλπη είναι ισχυρή, ναι. μια καθαρή νίκη τη Νέα Δημοκρατία με ένα ισχυρό ποσοστό, μετά ε, όλα τα πράγματα θα βρούνε τον δρόμο του ε, εφόσον χρειαστεί η δεύτερη κάλπη. Εφόσον χρειαστεί. Ε, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, με τον ε, εκλογικό σύστημα τη απλή ανάγκη, είναι πολύ δύσκολο να ε, βγουν οι αριθμοί για να σχηματιστεί η κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Και γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι. Αυτή η κάλπη είναι μια κάλπη η οποία ήταν αχρίαστη. Διότι ο κ. Τσίπρα άλλαξε το εκλογικό σύστημα, επέστρεψε στην απλή αναλογική, ναι. αφού είχε κερδίσει δύο εκλογέ με ενισχυμένη αναλογική. Κατά συνέπεια, πρέπει να περάσουμε από αυτή την εκλογική διαδικασία. Εμεί έχουμε πει ξεκάθαρα ότι θέλουμε σταθερή κυβέρνηση, ότι θέλουμε την αυτοδυναμία. Όχι γιατί θέλει να κυβερνάει ένα κόμμα αντέγε καλά, αλλά διότι σε δύσκολε συνθήκε, σε συνθήκε κρίση, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να υπάρχει αυτή η κυβερνητική σταθερότητα και ένα κόμμα ε, στην κυβέρνηση, με κυβέρνηση με ισχυρή λαϊκή εντολή, η οποία να μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσει. Σκεφτείτε λίγο, αναλογιστείτε μαζί μου, τι θα συνέβαινε στον Εύρο, αν έπρεπε εκείνο το βράδυ να συνοηθούμε με δύο ή τρία κόμματα. Τι θα συνέβαινε στην πανδημία, όταν έπρεπε να πάρουμε πολύ δύσκολε αποφάσει, πολύ γρήγορα. Πήραμε αυτέ τι αποφάσει, ήταν οι σωστέ αποφάσει, κρατήσαμε όρθια τη χώρα, κρατήσαμε σταθερό το τιμόνι του σκάφου. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι οι πολίτε θα μα επιβραδέσουν τελικά στην κάλπη τη 21η Μαου. Μάλιστα. Τα κρατάω όλα αυτά. Ε, δεν σα βλέπω και πολύ πολύ ζεστό στη δεύτερη κάλπη. Δηλαδή πιστεύετε ότι στη δεύτερη κάλπη, αν χρειαστεί και δεύτερη, θα έχετε την πλειοψηφία. Αλλά δεν σα βλέπω πολύ ζεστό για μια συνεργασία με άλλο κόμμα. Αυτό θα το καθορίσει ο λαό. Ο κόσμο θα το καθορίσει. την αυτοδυναμία. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι μπορώ να την πετύχω ναι. να την πετύχουμε στη δεύτερη κάλπη. Από εκεί και πέρα, ο λαό είναι ο κυρίαρχο. Και αυτό θα μα υποδείξει πώ θα κυβερνηθεί η χώρα μετά τι εκλογέ. Αλλά τονίζω, δεν είναι το μυαλό μου στη δεύτερη κάλπη. Μάλιστα. Το μυαλό μου είναι στην πρώτη κάλπη, την 21η Μαου. Εκεί θα καθοριστεί το μέλλον τη χώρα. Τα κρατώ όλα αυτά, γιατί ο λαό είναι αυτό που καθορίζει. Θέλω να πάμε στην επικαιρότητα. Ε, θέλω να σα πάω στα εξωτερικά. Έχουμε μία δήλωση ΑΚΑΡ, ότι υπάρχει ένα μορατόριο μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι προσχηματικό, είναι πραγματικό, διότι θυμόμαστε το Μιτσοτάκι Γιώκ, θυμόμαστε Μητσοτάκη κάτσε καλά γιατί εμεί θα έρθουμε νύχτα, θα έρθουμε τελικά η ζωή απέδειξε mm. άλλα πράγματα. Εδώ λοιπόν πάμε σε μια ηρεμία έω μέσα Σεπτεμβρίου και λόγω τουρισμού. Αυτό ευνοεί τι δικέ μα θέσει. Είναι στα σκηνιά οι Τούρκοι και δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Τι συμβαίνει, κύριε Πρόεδρε. Καλοδεχούμενη αυτή η εκτόνωση. Μάλιστα. Ε, πάντα την επιδιώκαμε. Ε, χωρίς όμως να κάνουμε καμία έκπτωση στις ε, θέσεις μας και στην προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της εθνικής κυριαρχίας. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό το μνημόνιο Παπούλια-Γιλμάζ ε, δεν είναι κάτι καινούριο, ε, ίσχυε εδώ και πολλές δεκαετίες, ε, το επαναφέρουν οι Τούρκοι, θέλουμε λιγότερη ένταση στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Πιστεύω ότι αυτή η στροφή που βλέπουμε τους τελευταίους δύο μήνες είναι και αποτέλεσμα ε, τη εντό εισαγωγικών διπλωματία των σεισμών. Ναι. Όμω ε, θα πρέπει η Τουρκία να δείξει συνέχεια και συνέπεια σε αυτήν την πολιτική εκτόνωση, ώστε μετά τι εκλογέ να μπορέσουμε να καθίσουμε ω καλοί γείτονε που θέλουμε να είμαστε, με γνώμονα πάντα το διεθνέ δίκαιο, να λύσουμε τη μία βασική διαφορά που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε ισχυρέ συμμαχίε. Ναι. Ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την αποτρεπτική δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων. Και χαίρομαι που τελικά αυτή η πολιτική είχε αποτελέσματα, κύριε Αυτιά. Εγώ δεν θέλω να είμαι σε μια διαρκή τροχιά σύγκρουση με την Τουρκία. Θέλω να καταλάβει η Τουρκία όμω ότι αν επιμείνει σε αυτή την πολιτική θα έχει μεγάλο κόστο. Και πιστεύω ότι υπάρχουν πια φωνέ μέσα στην Τουρκία που αυτό το έχουν αντιληφθεί. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η στροφή τη τουρκική πολιτική ελπίζω να έχει και συνέχεια. Πολλά θα δούμε και από το αποτέλεσμα των εκλογών στην Τουρκία. Προφανώ και δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε τι θα γίνει στην Τουρκία την επόμενη μέρα. Όμω ένα είναι βέβαιο ότι η Τουρκία απομονώθηκε τα τελευταία χρόνια. Και απομονώθηκε και σε ένα βαθμό εξαιτία τη ελληνική εξωτερική πολιτική. Η οποία κατέδειξε τη σημασία τη Ανατολική Μεσογείου για τι ΗΠΑ, για την Ευρώπη, μετέτρεψε τα ελληνοτουρκικά ζητήματα σε ευρωτουρκικά ζητήματα, ανέδειξε το ζήτημα τη παράνομη μετανάστευση και τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Προστάτευσε τα σύνορά μα, έφερε του Ευρωπαίου ηγέτε στα σύνορα τη Ελλάδο με, με την Τουρκία, άλλαξε την πολιτική τη Ευρώπη στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Υπάρχει μια σαφέ αντιστροφή πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη να προστατεύουμε τα σύνορά μα ω Ευρώπη. Από εκεί ξεκινάει πια η προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική τη Ευρώπη. Ε, όλα αυτά τα πετύχαμε μέσα σε μια τετραετία, δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Και σίγουρα δεν ήταν αυτή η κατάσταση που παραλάβαμε το 2019 όταν ήρθαμε στα πράγματα. Το κρατώ αυτό. Άρα και εξοπλιστικά και φράχτη και όλα τα υπόλοιπα, εμεί θα συνεχίζουμε κανονικά. Ο φράχτη θα κατασκευαστεί Μάλιστα. και θα ολοκληρωθεί, είτε με ευρωπαϊκού πόρου είτε με εθνικού πόρου. Ναι. Είναι στενάχωρο, ξέρετε, να υπάρχουν ευρωβουλευτέ οι οποίοι να εγκαλούν την Ευρώπη και να τη ζητούν να μην χρηματοδοτήσει η Ευρώπη με ευρωπαϊκού πόρου ένα απαραίτητο έργο για την προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας. Γιατί ξέρετε, οι χώρες έχουν σύνορα. Και τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Σύνορα υπάρχουν και στη θάλασσα και στην ξηρά. Και το αποτρεπτικό εμπόδιο του Εύρου έχει αποδείξει ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, όχι το μόνο, αλλά ένα χρήσιμο εργαλείο στην προστασία των σύνορων. Και έρχεται ο κ. Παπαδημούλη και ζητάει από την Ευρώπη να μην χρηματοδοτήσει η Ευρώπη, ένα τέτοιο αποτρεπτικό έργο, να το πληρώσετε δηλαδή εσεί, εγώ και όλοι όσοι μα ακούν, ο Έλληνα φορολογούμενο. Είναι ακριβώ έργο ο φράχτη, ξέρετε. Πόσο κάνει. Εκατό εκατομμύρια μόνο η επέκταση το ε, την οποία, που δρο... θεω... την οποία δρομολογούμε Μάλιστα. τώρα και προφανώ ε, και εκατοντάδε ναι. εκατομμύρια για να ολοκληρωθεί. Αν μπορώ να διεκδικήσω ευρωπαϊκού πόρου. Θα το κάνετε. Βέβαια και θα το κάνω. Και να λογοδοτήσουν αυτοί οι οποίοι ζητούν τελικά το έργο αυτό να πληρωθεί βέβαια, από τον Έλληνα φορολογούμενο. Και είδε η κυρία Φόντερ στα σύνορα και είδε τι ακριβώ συνέβη στον Εύρω. Βεβαίω είδε. Και σε όσου το ξαναλέω, το είπα και στον Εύρω. Ναι. πίνουν τον εσπρέσο τους και τρώνε τα κροασόν τους στις πλατείες των Βρυξελών, τους ζητώ να έρθουν στον Εύρο, να μιλήσουν με τους ευρύτες, να καταλάβουν τι σημαίνει φύλαξη των συνόρων, τι σημαίνει εργαλειοποίηση του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος από έναν επιθετικό γείτονα και μετά όταν επιστρέψουν στις Βρυξέλλες, πιστεύω ότι θα έχουν αλλάξει άποψη για το τι σημαίνει η Ευρώπη να μπορεί να φυλάει συνολικά τα σύνορά της. Και προσέξτε, δεν είναι δεν εξαντλείται η προσφυγική μα πολιτική στη φύλαξη ε, των συνόρων. Αλλά... Χρειαζόμαστε ε, ανθρώπινε ε, δομέ υποδοχή. Το ξέρετε εξάλλου από τον Ισή. Σα τη Θυμάστε την κατάσταση σα. Πολύ καλά τη σημασία. Απολύτω. Αυτή την, την, τραγική εικόνα την οποία αντίκρισα όταν, όταν, πήγα πάνω από το βαθύ 7.000 άνθρωποι. Στη βαγμένη, λυπάμαι που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση. Όπω το λέτε είναι. Δεν είναι δοκιμή, αλλά περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια αυτό το οποίο ε, είδαν τα μάτια μου. Σήμερα έχουμε μια υπερσύγχρονη δομή αυτή έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πρακτικά άδεια. Γιατί? Διότι μπορούμε να ελέγχουμε τα θαλάσσια σύνορά μα. Θέλουμε ταυτόχρονα νόμιμε διόδου μετανάστευσης στην Ευρώπη. Θέλω ω Ελλάδα εγώ να είμαι κυρίαρχο και να καθορίζω ποιο θα κάτω... έρθει στην πατρίδα μου. Όχι να μπαίνει κάποιο παράνομα και να διεκδικεί από την πίσω πόρτα την, την, παρανο... την παραμονή του στην πατρίδα μα. Τα κρατώ όλα αυτά, θα έχουν και συνέχεια. Θέλω να το, να το προχωρήσουμε το θέμα. Μετά τα λειτουργικά. Είχαμε χθε μία μια αντίδραση στη δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου. Πάω στα εσωτερικά ε. μα για να πάω και στην οικονομία μετά, γιατί εκεί είναι το. Εκεί κύριε Πρόεδρε θα σα διακόπτω πολλέ φορέ στην οικονομία. Λοιπόν, πάμε. Θεοδωρικάκο. Ο κύριο Θεοδωρικάκο είπε αυτό που είπε. Μετά σηκώθηκε. Ένας, μια ισχυρότατη αντίδραση από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης, ιδίως. Ε, τι ακριβώς συμβαίνει, ε, εάν ήταν η γνώση σας η δήλωση Θεοδωρικάκου. Ο, ε, ο, κύριος, ναι? ο κύριος Υπουργός είπε το αυτονόητο. Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή, διαχρονικά, ναι? κάποιες πολιτικές παρατάξεις, κάποια κόμματα... Έχουν μια αλλεργία να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο τη αστυνομία στη διαφύλαξη τη τάξη. Και αστυνομικοί είναι και αυτοί παιδιά τη διπλανή πόρτα. Κάνουν τη την δουλειά του, είναι επιφορτισμένοι με μια σημαντική αποστολή. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να κάνουν κατάχρηση τη εξουσία του, επειδή φορούν το εθνόσημο, επειδή είναι οπλισμένοι. Πρέπει να είναι διπλά προσεκτικοί στο πώ ε, ε, ασκούν βία και υπό ποιε προποθέσει μπορούν να το κάνουν. Από την άλλη, όμως, κύριε Αυτιά, γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει στην πατρίδα μας ένα χρόνιο πρόβλημα μιας πολύ έτσι, επιθετικής παραβατικότητας στις πορείες, οι μπαχαλάκιδες, οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Είχαμε δεσμευθεί ότι αυτά τα φαινόμενα θα τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πρόοδο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θα ήθελα να ήμασταν, αλλά έχουμε σίγουρα κάνει πρόοδο. Και επιτέλους πρέπει να αντιληφθούμε ε, ότι η αστυνομία δεν μπορεί και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να στοχοποιείται. Πρέπει να λογοδοτεί μόνο σε περιπτώσεις εκείνες όπου χρησιμοποιεί υπερβολική βία. Όπως και συμβαίνει εξάλλου. Αυτό το θέμα κλείνει τώρα. Όπως, όπως, το ανέδειξε η αξιωματική αντιπολίτευση, ζήτησε την παρέτηση του κυρίου Θεοδωρικάκου. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ζητήσει την παρέτηση τη δικιά μου καμία δεκαρία και του μισού Υπουργικού Συμβουλίου σε εβδομαδιαία βάση. Δεν αποδίδω μεγάλη σημασία σε αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση. Κρατήστε αυτά τα οποία σας λέω εγώ για την ανάγκη να υποστηρίξουμε περισσότερο την αστυνομία με μέσα, κυρίως με εκπαίδευση. Ναι. Την ανάγκη αστυνομία να μπορέσει να προσαρμοστεί σε νέου ρόλου και σε νέε προκλήσει. Παραδείγματο χάρη, ενδοκινιακή βία, τεράστιο ζήτημα το οποίο αρχίζει να αναδεικνύεται. Έχουμε πια σε πολλά αστυνομικά τμήματα γραφεία αντιμετώπιση ενδοκινιακή βία. Πρέπει ε, μια γυναίκα ή οποιοδήποτε πολίτη αισθάνεται ότι έχει πέσει ε, θύμα βία ή μπορεί να απειλείται, να αισθάνεται ότι μπορεί να πάει στην αστυνομία. Ότι θα βρει ένα περιβάλλον προστασία. Και ότι τελικά όχι θα βρει Μάλιστα. το δίκιο τη. Θα βρει την ασφάλειά τη. Η αστυνομία Μάλιστα. είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια του πολίτη. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλω οι όποιε αστοχίε που μπορεί ανα πάσα στιγμή να, να υπάρχουν να αμαυρώσουν ένα συνολικό έργο το οποίο γίνεται από την ελληνική αστυνομία σε, σε δύσκολε συνθήκε για την καταπολέμηση του εγκλήματο. Αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, το κοινό έγκλημα ληστείες, διαρρήξεις, έχουν περιοριστεί τα φαινόμενα αυτά τουλάχιστον αυτό μας δείχνουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και αυτό το οποίο θέλω είναι οι αστυνομικοί να είναι στο δρόμο, κοντά στον πολίτη όχι στα γραφεία, όχι επιφορτισμένοι με διοικητικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και όσο απλοποιούνται οι διαδικασίε και γίνονται πιο ψηφιακέ. Τόσο λιγότεροι αστυνομικοί θα χρειάζονται για διοικητική υποστήριξη και περισσότεροι αστυνομικοί θα είναι στον δρόμο εκεί που πρέπει να βρίσκονται, κοντά στον πολίτη, για να αισθάνεται ο πολίτη ασφαλή. Για κάποια στιγμή να γίνει βαρύ και ανθυγινό το του γιατί παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή του. Δεν κοστίζει αυτό πολύ. Είναι εύκολο να γίνει. Κρατήστε το. Ξέρω ότι κρατάτε σημειώσει. Κύριε Πρόεδρε, ε, α, θα το δώσετε το νερό σε ιδιώτε, πουλάτε <laughs> το νερό σε ιδιώτε. Τι ακριβώ σημαίνει, Διότι εδώ. Με ρωτάει πάρα πολύ κόσμο. Μου λέει ο Μητσοτάκη θα πουλήσει το νερό. Χαίρομαι χαίρο που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, διότι εσεί έχοντα μια πολύ καλή οικονομική μνήμη του τι έχει συμβεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια, θα θυμάστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό ο οποίο εκχώρησε την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, τι δύο εταιρείε ναι. ίδρυυση τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Νόμο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω. Πηγαίνει σε ένα περιουσιακό στοιχείο στο υπερταμείο, ε, γιατί προφανώ το υπερταμείο θέλει με κάποιο τρόπο ή μπορεί να σκέφτεται να το πουλήσει. Αυτό το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να σα πω είναι τι? Ε, σήμερα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα σεβαστεί απόλυτα την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Μάλιστα. και οι δύο αυτές εταιρείες θα φύγουν από το υπερταμείο ναι. και θα επιστρέψουν στον άμεσο έλεγχο. Του ελληνικού δημοσίου, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία Α, ότι το νερό όχι απλά δεν ιδιωτικοποιείται, Αλλά... παραμένει ε, δημόσιο ναι. ε, αγαθό και οι εταιρείε ίδρυυση τη ε, Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν πάντα υποκρατικό έλεγχο. Να πούμε όμω και κάτι ακόμα. Να το πείτε. Πώς σηκώθηκε αυτή η σκόνη, Πώς. Επειδή προχωρήσαμε και αναθέσαμε στην ρυθμιστική αρχή ενέργειας ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το νερό. Αμφιβάλλει κανεί σήμερα ότι σε ένα περιβάλλον κλιματική αλλαγή η διαχείριση του νερού αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Δεν θέλουμε να έχουμε σπατάλε, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι δημοτικέ επιχειρήσει ε, ε, ίδρυση τιμολογούν σωστά το νερό. Γιατί είναι κακό να υπάρχει ένα κρατικό μάτι μια ανεξάρτητη αρχή πάνω στο τι γίνεται στο νερό, από πού και ω πού αυτό σημαίνει η ιδιωτικοποίηση του νερού. Ήταν ένα τεράστιο ψέμα το οποίο διακινήθηκε. Ε, έγινε και συναυλία, είδα. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, Μεγάλη συναυλία, ναι. Θα έλεγα ότι εδώ φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ψέματα μεταμουσική. Κρατήστε λοιπόν τη δήλωσή μου την, τη σημερινή. Το κρατώ. Ότι οι δύο αυτέ εταιρείε, ναι. μετά τι εκλογέ, θα επιστρέψουν ε, στον, ε, έλεγχο έλεγχο, του στον έλεγχο του δημοσίου Μάλιστα. και θα φύγουν από το υπερταμείο. Μάλιστα. Το κρατώ. το κρατώ, το κρατώ, το κρατώ και πάμε οικονομία. Α, μετά θα πάμε στο κράτο. Εκεί με όποια πρέπει, να να βάλετε, ε, πρέπει να βάλετε πολύ μεγάλη δύναμη για να νικηθεί αυτό το απίστευτο κράτος, είτε λέγεται Υγεία, είτε λέγεται οσέ, Από είτε μία. λέγεται ε, Παιδεία ή οτιδήποτε οτι άλλο που παρατήρηση. βοηθάει τον πολίτη. Μια Ελάτε, Παρακαλώ. Το κράτος ήταν και σε έναν βαθμό παραμένει ο μεγάλος ασθενής, με την έννοια του ότι... Ταλαιπωρούσε, θα έλεγα, αδιάκριτα πολίτε και, και επιχειρήσει, ήταν υπερβολικά γραφειοκρατικό, δυσκόλευε τη ζωή μα και δεν την απλοποιούσε. Η, η παρέμβαση την οποία κάναμε στο, με το ναι. είναι με μεγάλη τομή στη δημόσια διοίκηση. Είναι με τομή η οποία πιστεύω ότι αναγνωρίζεται και από πολίτε οι οποίοι δεν μα ψηφίζουν ή δεν μα υποστηρίζουν, για τον απλούστατο λόγο ότι το gaf.gr έκανε τη ζωή του πιο εύκολη από εκεί που στεινόμασταν για ώρες σε ούρες για την πιο ε, απλή διαδικασία την οποία έπρεπε να κάνουμε σε σχέση με το κράτος, τώρα μπορούμε αυτά να τα διεκπερώνουμε από το κινητό μας ή από τον υπολογιστή μας. Αυτή η διαδικασία λοιπόν πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να εντατοικοποιηθεί και πρέπει στο τέλος της επόμενης τετραετίας να έχουμε ένα τελείω διαφορετικό κράτος από αυτό που έχουμε σήμερα. Και θα σας, έδει θα σας έλεγα ότι και η τραγωδία των, των τεμπών, η οποία ανέδειξε Εστίες, ε, αναχρονισμού, ανωξιοκρατία, οχαδερφισμού ε, με, με ταρακούνησε και εμένα σε τέτοιο βαθμό που είμαι σήμερα πολύ πιο αποφασισμένο. Θα έλεγα ακόμα πιο αποφασισμένο. Τι θέλετε να κάνετε, να, Για να, παράδειγμα, ξέρετε, τι, η αντιμετώπιση του κράτου, ποια είναι, Να είμαι στη Σκηνούσα, να θέλω γιατρό και να μου λένε πήγαινε σε άλλο νησί να βρει γιατρό. Παράδειγμα, Να περιμένω τη σύνταξή μου 5-6 χρόνια λοιπόν, και να μου λένε χάσαμε και, τα ένσημα. Μια και αναφερθήκατε στι συντάξει. Ναι. Το ερώτημα λοιπόν εδώ πέρα δεν είναι αν θα αλλάξει το κράτο. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε ότι όλοι. Όχι το, το ερώτημα θέλει. είναι ποιο μπορεί Έτσι. να το κάνει, ποιο έχει την θέληση, την αποφασιστικότητα και τη δυνατότητα να το κάνει. Μου αναφέρατε τι συντάξει. Πολύ καλό παράδειγμα Έ, ο ΕΦΚΑ. Έγινε βήμα στι συντάξει. Μέχρι και πριν από τρία χρόνια, ναι. όταν το ρωτούσαμε το τον συνηγόρο του πολίτη, άρα του πολίτε, ναι. ε, ποια είναι τα παράπονα που έχετε από τη δημόσια διοίκηση. Το 50% των παραπώνων είχαν να κάνουν με τον ΕΦΚΑ και την έκδοση των συντάξεων σκύψαμε πάνω στο πρόβλημα, κάναμε εσωτερική αναδιάρθρωση του οργανισμού, δώσαμε μπόνους παραγωγικότητας σε εκείνους τους εργαζόμενους οι οποίοι είχαν μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλάξαμε τα, τα συστήματα τα ε, πληροφορικά, ε, πληροφοριακά, του οργανισμού και σήμερα είμαστε πια στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να εκδίδουμε συντάξεις εντός δύο μηνών. Ήταν εύκολο, δεν ήταν εύκολο. Έγινε όμω, έγινε. Έγινε από αυτή την κυβέρνηση, έγινε από αυτή την κυβέρνηση. Άρα, έχουμε δώσει δείγματα γραφή ότι μπορούμε να παρεμβαίνουμε στο σκληρό πυρήνα του κράτου και να κάνουμε αλλαγέ οι οποίε τελικά είναι προ όφελο του πολίτη. Το ξέρετε ότι αυτή τη βδομάδα πληρώνονται συντάξει που είχαν να πληρωθούν από το 2016 και το 2017 για αυτού που ήταν μηχανικοί του δημοσίου και στον ιδιωτικό τομέα, γιατροί και ούτω καθεξή. Είναι, είναι απίστευτο. Όχι μόνο αυτό. Και το κράτο όταν καθυστερεί πρέπει να λογοδοτεί. Και πρέπει να πληρώνει. Ακριβώ. Λοιπόν, Όπω όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή ε, ο, και με τι επικουρικέ συντάξει. Η ΣΚΑΙ αναέδειξε πολλά ζητήματα στη δημόσια υγεία. Εκεί θέλει τομή. Θέλει κόσμο, θέλει ε, γιατρία, θέλει γιατρού, θέλει ε, νοσηλευτέ. Θέλει πολλά πράγματα. Την, ε, την περίοδο τη πανδημία, ναι. ε, κυρία Στιά, εκ των πραγμάτων, ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα θέματα δημόσια ναι. υγεία. Ε, αισθάνθηκα μερικέ φορέ ότι ένα, το μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου μου ε, είχε να κάνει με, με, την αντιμετώπιση της πανδημίας. Έμαθα πολλά πράγματα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ε, είδα τεράστιες δυνατότητες και είδα και χτυπητές αδυναμίες. Καταρχά πρέπει να πούμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε στη διάρκεια της πανδημίας και μπόρεσε και έκανε το καλύτερο δυνατό σε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Ταυτόχρονα όμως κουράστηκε και από την πανδημία. Εξαντλήθηκε, θα, θα έλεγα. Παρέμβετε. Θα Θα σα πω τι θα κάνουμε Ελάτε. με, με τρει κουβέντε. Ακριβώ. Καταρχά, η δημόσια υγεία για το νέο εθνικό σύστημα υγεία είναι μία από τι τρει κεντρικέ πολιτικέ προτεραιότητε ναι. τη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη τετραετία, εφόσον μα εμπιστευτεί ο ελληνικό λαό. Ένα νέο, εσύ, δεν με έχει προσλήψεις να κάνει. Με προσλήψει γιατρών, προσλήψεις με μηχανήματα. Μισό θα σα πω. Ελάτε. είναι, Γιατρό, είναι, είναι, λίγο, είναι λίγο πιο σύνθετο. Και με προσλήψει γιατρών και με κίνητρα για να μπορούμε να προσλάβουμε γιατρού σε εκείνε τι ειδικότητε όπου έχουμε μεγάλη δυσκολία. Να πάνε δυσκολία. στα νησιά, να πάνε έχουμε, στα χωριά. Έχουμε θέματα στα νησιά μα, έχουμε θέματα με συγκεκριμένε ειδικότητε όπω οι ασυσολόγη... Βεβαίω και θα το κάνουμε, αλλά δεν θα κάνουμε μόνο αυτό. Αλλά... Έχουμε εξασφαλίσει από το Ταμείο Ανάκαμψη σημαντικού πόρου για να εξυγχρονίσουμε όλα τα κέντρα υγεία και όλα τα τμήματα επιγόντων των περιστατικών των νοσοκομείων. Γιατί επιμένω τόσο πολύ στα τμήματα επιγόντων των περιστατικών, διότι όποιο έχει πάει σε νοσοκομείο γνωρίζει πολύ καλά ότι η κατάσταση στα ΤΕΠ, στα τμήματα επιγόντων των περιστατικών, είναι συχνά προβληματική. Να το κάνετε. Μισό λεπτό. Θα το κάνουμε. Να το κάνετε. Θα, θα το κάνουμε όπω κάναμε Πρόεδρε, όπως ο πλούσιο έχει να βρει γιατρό. Όπως... Ο πλούσιο θα τον βρει. Ο δεν θα τον βρει το γιατρό. Όπω κάνα, κάναμε... και κάτι ακόμα. Όπω δρομολογήσαμε. Ναι. Και αρχίζει και λειτουργεί καλά το θεσμό του προσωπικού γιατρού. Ναι. Τι είναι ο προσωπικό γιατρό, η δυνατότητα ο κάθε πολίτη να έχει έναν γιατρό ο οποίο θα γνωρίζει το ιατρικό του ε, ιστορικό και θα είναι ο πρώτο γιατρό, τον οποίο θα καλέσει ο πολίτη αν έχει κάποιο πρόβλημα. Όπω δρομολογήσαμε τον ψηφιακό φάκελο ε, του ασθενού, το, ε, ε, γνωρίζει... η εφαρμογή του, 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 του My Health, να ξέρετε. Μάλιστα. Να μπορούν να έρχονται οι εξετάσει τι οποίε κάνει στο κινητό σου και να τι γνωρίζει και ο γιατρό. Και όπω κάναμε και κάτι ακόμα στο οποίο αποδίδω τεράστια σημασία. Δρομολογήσαμε το πρόγραμμα φόβη Γεννηματά, προληπτικέ εξετάσει, προσυμπτωματικό έλεγχο ε, για τι γυναίκε για τον καρκίνο του μαστού. Να σταθώ λίγο σε αυτό. Έχει μεγάλη σημασία και νομίζω έχει σημασία και για τι γυναίκε οι οποίε μα ακούνε. Όλε οι γυναίκε ε, από 50 έω 69 ε, ε, χρονών λαμβάνουν μήνυμα. Δεν πάνε αυτέ, λαμβάνουν μήνυμα από το κράτο που του λέει μπορεί να πα να κάνει μια δωρεάν μαστογραφία σε δημόσια ή σε ιδιωτική δομή, ώστε να εντοπίσουμε. Την μικρή ε, περίπτωση, αλλά υπάρχει όμω, που μπορεί να έχει έναν καρκίνο του μαστού και να μην τον γνωρίζει. Έχουμε εντοπίσει παραπάνω από 5.000 γυναίκε. Επαναλαμβάνω, 5.000 γυναίκε μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το οποίο τρέχει, δεν έχει ολοκληρωθεί, οι οποίε έμαθαν ότι έχουν καρκίνο του μαστού, δεν το γνώριζαν εξαιτία αυτού του προγράμματο. Επειδή, το επειδή το έμαθαν νωρί, ναι. έχουν. Πάρα πολύ καλέ πιθανότητε να γιατρευτούν. Λοιπόν, Αυτό είναι ουσιαστική πολιτική δημόσια υγεία στην πράξη. Δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, πω δεν ότι... είναι μόνο ο προσωπικό γιατρό, είναι και πολλά άλλα αυτά που θέλουμε βράδυ, να κάνουμε. Ο αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση, ο κύριο Τσίπρα, είπε στην ηλία: Πρόσληψη 5.500 μονίμων υγειονομικών, πρόσληψη 10.000 σε βάθο τριετία. Μονιμοποίηση του υγειονομικού προσωπικού που έδωσε τη μάχη κατά τη πανδημία. Ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρία και ανθιγινά. Αναδιαμόρφωση του μισθολογίου, εισαγωγικό μισθό κλπ. Mm. Νομίζω με την κυρία Παγώνη το έχετε βρει αυτό να πάρουν ε, νέο μισθολόγιο οι γιατροί. Τι θέλω να πω. Όλα αυτά καλά και από εσά και από εκείνον. Ξέρετε ποιο έχει σημασία. Σα το είπα. 8 και 9 μποφόρ και να περιμένει το βαπόρι για να τον πάει στο απέναντι μισθή να γίνει καλά. Και μέχρι να έρθει το βαπόρι έχει φύγει. Αν λοιπόν το καταφέρετε αυτό, να το γιατρό σε κάθε περιοχή. Τι μπορούμε να κάνουμε στα νησιά μα, προφανώ δεν μπορούμε να έχουμε ένα, το έχω ζήσει, δεν να έχουμε ναι. ένα μεγάλο νοσοκομείο σε κάθε μικρό νησί. Αυτό που μπορούμε να έχουμε όμω είναι? είναι μια πολύ καλή πρωτοβάθμια πρωτοβάθμια να έχουμε τηλεατρική ώστε να υπάρχει υποστήριξη του απομονωμένου γιατρού. Από γιατρού έμπειρου, οι οποίοι θα βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, και μετά ένα πολύ καλό σύστημα αεροδιακομιδών ή διακομιδών από, από, από τη θάλασσα τα για να κρατώ. μπορούμε να μεταφέρουμε το τα έκτακτα περιστατικά. Μία κουβέντα για αυτά τα οποία είπε ο κ. Τσίπρα, ναι. γιατί νομίζω ότι έχουν, έχουν ένα ενδιαφέρον ω προ την απλοϊκότητα των θέσεων. Ο κ. Τσίπρα πιστεύει ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα τη χώρα είναι οι παραπάνω προσλήψει, οι αυξήσει των μισθών και οι περικοπέ των φόρων. Εδώ γεννώνται δύο εύλογα ερωτήματα. Γιατί τα τέσσερα χρόνια που κυβέρνησε έκανε τα ακριβώ ανάποδα. Σήμερα έρχεται, α πούμε, και μιλάει για τη στήριξη τη μεσαία τάξη. Ο άνθρωπο ο, ο, οποίο τσάκισε την μεσαία τάξη στου φόρου. Και έρχεται και τάζει ένα πακέτο παροχών, το οποίο αθριζόμενο φτάνει τα 45 δι σε Το βάθος... έχετε κοστολογήσει, δεν έχετε Βεβαίω το έχουμε κοστολογήσει. Και θέλω να, να σα θυμίσω ναι. ε, μία συνομιλία, ένα διάλογο που είχαμε, επειδή ο κύριο Τσίπρα επιμένει συνέχεια σε, σε debate και σε συζητήσει. Έχουμε κάνει παραπάνω από Θα το κάνουμε εν... ένα πρωί εδώ, θέλετε. Και, γιατί όχι, Είστε εγώ θα κάνουμε debate. Α, ωραίο αυτό. Θα λεπτό. κάνουμε, θα κάνουμε πολλέ συζητήσει μέχρι τι. Η της... καλύτερη μου, ένα θα... πρωί θα, εσείς θα κάνουμε πολλέ συζητήσει μέχρι τι εκλογέ. Εγώ με μεγάλη χαρά. Αλλά, αλλά να σα θυμίσω και κάτι ακόμα. Σα σας... βλέπει τώρα ο κύριο Τσίπρα και προφανώ θα πάρω μήνυμα ότι να το σας... δέχεται. Γιατί είχε πει θέρετο τον αυτιά Θέλ... να κάνουμε οικονομικά τη μεταναστευτική πολιτική. Θέλω να σα θυμίσω, και... θυμίσω και κάτι ακόμα. Ναι. Όταν ε, στη Βουλή ε, τον ρώτησα ευθέω ναι. πόσο στοιχίζει η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ναι. δεν ήξερε να μου απαντήσει. Και όταν τον πίεσα λίγο, η απάντηση την οποία πήρα είναι Αυτά θα συζητάμε τώρα. Δεν γνώριζε πόσο στοιχίζει το εμβληματικότερο μέτρο το οποίο καταθέτει στο δημόσιο διάλογο. Ένα μέτρο το οποίο αφενό δεν το αντέχει σήμερα η ελληνική οικονομία και ένα μέτρο το οποίο εκεί που δοκιμάστηκε είχε και εξαιρετικά αμφίβολα αποτελέσματα. Ενώ ότι διότι την Ισπανία διότι... βοηθήσανε. Βεβαίω, το, το παίρνουν πίσω. Γιατί διότι η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι εγγυάται ότι αυτή η μείωση Μα, θα περάσει. Άρα μπήκαμε οικονομικά καλά. τώρα. Πάμε τώρα στα οικονομικά. Πριν σα πάω στα αργήσατε, βαθιά. Αργήσατε, αργήσατε λίγο. Όχι, δεν άργησα. Αλλά... Έχω εδώ χρόνο, mm. βλέπω το ρολόι. Λοιπόν, πριν πάμε στα οικονομικά, έρχεται η βαθμίδα. Παίρνουμε 21 του μηνό, μαθαίνω, 21 Απριλίου, έρχεται μια επίσημη ανακοίνωση που λέει Η Ελλάδα oh, πέρασε σκαλοπάτι. Έτσι μαθαίνω. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να κάνω άλλο. Μπορώ να μάθα άλλα πράγματα. Τι σημαίνει, καταρχά, να το εξηγήσουμε με απλά λόγια. Από την εποχή τη κρίση, η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα. Τι είναι η επενδυτική βαθμίδα, Είναι μια αξιολόγηση την οποία κάνουν κάποιοι ξένοι οίκοι που περιγράφει ουσιαστικά με απλά λόγια την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Εμείς έχουμε πετύχει συνολικά 12 τέτοιες αναβαθμίσεις. Είμαστε ένα επίπεδο κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Μια γραμμούλα κάτω Θα κατακτήσουμε το την επενδυτική ναι. βαθμίδα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό πριν τις εκλογές. Είμαι όμως απολύτως πεπισμένος ότι, ότι αν μετά τις εκλογές προκύψει σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και είμαι πολύ συγκεκριμένο σε αυτό το οποίο σας λέω, η χώρα θα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα πριν το τέλος του 2023. Γιατί τώρα έχει σημασία αυτό. Επενδυτική βαθμίδα σημαίνει μειωμένο κόστος δανεισμού για την ελληνική δημοκρατία. Σημαίνει μειωμένο κόστο δανεισμού για τι τράπεζε. Σημαίνει τελικά μειωμένο κόστο δανεισμού για το κάθε νοικοκυριό και για την κάθε Α, επιχείρηση. Εδώ είμαστε. Να σα δώσω είμαστε. ένα παράδειγμα. Ήμουνα στην Ιαπωνία πριν από δύο μήνε. Να το πείτε, μήνες. γιατί έχουμε σειρά ναι. τώρα θεμάτων. Έλατε. Ήμουνα στην Ιαπωνία πριν από δύο μήνε. Ναι. Ε, οι Ιαπωνέζοι έχουν πάρα πολλά κεφάλαια προ επένδυση, αποτελεστικά κεφάλαια. Δεν επενδύουν ούτε ευρώ σήμερα στην Ελλάδα. Γιατί? Για τον απλούστο λόγο ότι έχουν αυστηρού κανόνε ότι δεν μπορούν να επενδύσουν σε χώρα η οποία δεν έχει επενδυτική βαθμίδα. Καταλαβαίνετε όμω από τη στιγμή που θα αποκτήσουν επενδυτική βαθμίδα τι νέε επενδυτικέ δυνατότητε. Προσφέρονται στην ελληνική οικονομία και πόσο αυτό μπορεί να βοηθήσει με ένα κρίσιμο ζήτημα ναι. που είναι η αύξηση του κόστου δανεισμού. Μια αύξηση του κόστου δανεισμού η οποία δεν καθορίζεται από εμά, καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμω, επειδή εμεί δεν έχουμε ακόμα επενδυτική βαθμίδα, προφανώ δεν μα επηρεάζει περισσότερο από ε, 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 Σχεδόν όλοι και στην Αμερική και στην Ευρώπη εκτιμούν ότι η Ελλάδα θα πετύχει την επενδυτική βαθμίδα. Ρωτάει λοιπόν τώρα ο πολίτη που μα βλέπει ωραία. Επενδυτική βαθμίδα, η δικιά μου επενδυτική βαθμίδα, πού θα πάει. Και ξεκινάω στο εξή. Χθε ανακοινώσατε, είπατε για μια ακόμη φορά, καλύτερη μισθή και φτηνά δάνεια ε, σε αρκετού μικρομεσαίου που δεν μπορούσαν ούτε από την πόρτα τη τράπεζα να περάσουν. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση, η οποία δεν αναδείχθη αρκετά. Θα το κάνετε, Μισό λεπτό. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τι κάνετε, για να πάμε η... σιγά-σιγά στον κόσμο. Η... Η... η ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα. Μάλιστα. Ε, ένας ε, θεσμός, τον οποίο εμείς ουσιαστικά ενεργοποιήσαμε, ναι. έχει δώσει δάνεια ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παραπάνω από 35.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με ένα καινούριο εργαλείο το οποίο αναπτύσσει τώρα, 60.000 επιχειρήσει, ναι, οι οποίες οποίε σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε ούτε τραπεζικό δανείς, Δεν μπορούν να περάσουν. Δεν μπορούν να περάσουν ούτε από Έτσι την πόρτα μια τράπεζα, επειδή τη δουλειά τη αξιολόγησή του των οικονομικών του θα την κάνει η Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα μπορούν πια να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Αυτό πότε Από... θα γίνει. Αυτό ενεργοποιείται σήμερα που μιλάμε. Για να λέγεται... να γίνει πότε. Άμεσα, μέσα στον επόμενο μήνα. Λέμε, λέγεται No Your Customer, Μάλιστα. αρχίζει να ενεργοποιείται άμεσα, η πλατφόρμα είναι απολύτω έτοιμη και μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρχει και η σχετική υποστήριξη σε επίπεδο επικοινωνίας. Θα μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν είχαν μέχρι σήμερα πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, να έχουν... εκτιμώ ότι είναι περί τις 60.000, μέσα από αυτή την πλατφόρμα να περάσουν επιτέλους την πόρτα μιας τράπεζας και να πάρουν δάνειο. Πόσο είναι δάνειο. Πελάτες, Πόσο δάνειο, κύριε Πρόεδρε. Ανάλογα με, τις, με το, μέγεθο τη. με, με, με Τον το όγκο που έχουν, με, το, με, τον όγκο και ανάλογα και με αυτό γρήγορα τους... τώρα δηλαδή. Έτσι? Αυτό υλοποιείται σήμερα που μιλάμε. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το τρέξαμε με πολλή μεθοδικότητα εδώ και 18 μήνε και θα υλοποιηθεί Μάλιστα. από την Αναπτυξιακή Τώρα... Τράπεζα. Τεράστια σημασία για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τώρα. Αλλά δεν... προσοχή, δεν είναι μόνο αυτό. Δείτε τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία βγαίνουν, τα οποία κατεξοχήν απευθύνονται στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τεράστια Μάλιστα. ζήτηση για όλα στο. τα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού και ενεργειακού. Τα... Ε, Αναβάθμιση. Θα μπορείτε να Τώρα. μιλάτε ώρε για το πώ μοχλεύουμε ευρωπαϊκού πόρου. Όταν μπήκατε μέσα στου δανειστέ, ε, μου το είπε ένα από αυτού που ελέγχουν την οικονομία και του είπατε εγώ θα μειώσω το Νέφια, αρχίσαν και λέγανε διάφορα. Μειώθηκε 34% καταργήσατε την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύη. αλληλεγγύης. Ένας νέος που σας βλέπει τώρα και έχει εργαστεί αρκετά χρόνια πριν, τριετίες, πάω κατευθείαν εκεί, λέει το μνημόνιο, πρέπει να πέσει η ανεργία στο 10% για να δοθούν οι τριετίες. Ρωτάω τον Κυριάκο το Μητσοτάκη που έχει πει άπειρε φορές καλύτερη μισθή, αυξήθηκε ο κατώτατος, η τριετία είναι μεγάλο συμπληρωμά. Μισό λοιπόν, μου, λοιπόν. μου, βάλατε πολλά θέματα. Όχι, όχι, τριετίε. Ναι. Πάμε τριετίε. Να, να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπατε στην αρχή, γιατί νομίζω ότι έχει την, έχει την ξεχωριστή του σημασία. Πείτε μου. Πού πέτυχε η οικονομική πολιτική αυτή τη κυβέρνηση. Στο ότι μειώσαμε του φόρου, στηρίξαμε το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά επειδή πετύχαμε υψηλού ρυθμού ανάπτυξη, δεν θέσαμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Κάτι το οποίο πολλοί πίστευαν ότι δεν μπορούσαμε να πετύχουμε. Η ελληνική οικονομία σήμερα αναπτύσσεται με ρυθμού τη τάξη του 6% Μες. το 2022. Τι σημαίνει ανάπτυξη. Περισσότερε θέσει εργασία, καλύτερη μισθή, περισσότερε επενδύσει, καλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και περισσότερα έσοδα. Το τονίζω αυτό για το κράτο. Για να μπορεί να στηρίζει του πιο αδύναμου συμπολίτε μα. Έρχονται και λένε για το μαξιλάρι, το περιβόητο. Ε, μαξιλάρι των 37 δι, το οποίο ε, ε, μας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα σήμερα έχουμε περισσότερα. Διαθέσιμα. 55 είναι. Έχοντας, είναι γύρω στα 40, έχοντα όμω διαθέσει παραπάνω από 50 δι για να στηρίξουμε την κοινωνία γενο... και, και το τονίζω αυτό, μειώνοντα το πρωτογενέ έλλειμμα και στοχεύοντας, και θα πετύχουμε το στόχο αυτό σε πρωτογενέ πλεόνασμα λοιπόν. το 2023. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο, ο καλό μισθό για το νέο, που θέλετε, είναι να δικαιωθεί. Μετά από 12 χρόνια δουλειά, γιατί από το 12 και μετά. Προφανώ και θα εξετάσουμε το θέμα των τριετιών, διότι αυτό ορίζεται, είναι μια υποχρέωση μα. Είναι μια μεγάλη τώρα. Λοιπόν, είναι μια υποχρέωση μα να το κάνουμε από τη στιγμή που η ενεργεια θα πέσει. Στο 10. Κάτω, κάτω, κάτω από το 10. κάτω από το 10. Είναι δεν, μεγάλη είδηση που δίνεται τώρα. Δεν είμαστε. Μισό λεπτό. Και ενδιαφέρει πάρα πολύ δεν κόσμο, δεν κύριε είμαστε, Πρόεδρε. Δεν τριετιά. είμαστε εκεί. Ναι. Ελπίζουμε να φτάσουμε γρήγορα. Μάλιστα. Θα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, διότι δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το ναι, ξυπάγωμα ναι. των τριετιών θα επιφέρει και ένα με σημαντικό κόστο για τι επιχειρήσει. Όμω ο σκοπό τελικά είναι να επανέλθουμε σε μια οικονομική Ομαλή πορεία. κανονικότητα. Όμω θέλω να πω μια κουβέντα για τον κατώτο μισθό. Έλατε. κατώτο μισθό τον βρήκαμε στα 650 ευρώ. Ναι, το έχω. Έχω και την κάρτα Είχα ναι. δεσμευτεί σε εσά, αν θυμάμαι τώρα, καλά, καλά, ότι ο κατώτο μισθό θα αυξηθεί με ρυθμό διπλάσιο του ΑΕΠ ξεπεράσαμε ναι. αυτόν τον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει και από τα 650 ευρώ αυτό, αυτό. Πήγε, πήγε, στα εφ... πήγε στα 780 700... ευρώ. Ακριβώς. Θα μου πείτε είμαστε ικανοποιημένοι. Είναι μια ανακούφιση. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η μισθή στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλή. Και ξέρω επίσης πολύ καλά ότι η ακρίβεια ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Θα πάμε Όμως, ακρίβεια, ναι. ήταν μια σημαντική παρέμβαση αυτή την οποία κάναμε. Θέλω να σας είμαι ειλικρινής, κινηθήκαμε πάνω από τις εισηγήσεις των ειδικών. Πιστεύω ότι αυτήν την αύξηση την αντέχουν τελικά οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στηριχθεί πολύ ε, από την και κυβέρνηση. Και το 24 αυτή, θα έχουμε αύξηση, έτσι. Ισόλου, το θα έρθω και σε αυτό. Και ναι. έχει έρθει η ώρα πια και ναι. οι επιχειρήσεις να στηρίξουν τους εργαζόμενους με καλύτερους μισθούς. Όμως κατώ το κατώτο μισθό... Είναι περίπου το 1 τέταρτο των εργαζόμενων. Μάλιστα. Τα τρία μάλιστα. τέταρτα μάλιστα. είναι μάλιστα. πάνω από το 100% μισθό. Και αυτό, Α, σημασία, και αυτό που έχει σημασία, κύριε είναι να αυξάνονται οι μισθοί σε όλη την μισθολογική κλίμακα και αρχίζουν οι μισθοί να αυξάνονται, Ακριβώς. να βελτιώνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Και φυσικά ο σκοπό μα είναι να δημιουργούμε περισσότερε θέσει εργασία, οι οποίε να είναι και καλά προσαρμοσμένε. Ιδιαίτερα... Και όταν επενδύουμε στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία, οι θέσει εργασία που δημιουργούμε είναι κατά κανόνα καλά προσαρμοσμένε. Το, το, το κρατώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, κρατώ. Ε, αυτό ότι αν πέσει κάτω από το 10% ε, η ανεργία είναι ένα θέμα που μαζί με την αγορά θα το δούμε και ε, αυτό ανακουφίζει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί όλοι οι νέοι μετά το 12 δεν ζήσανε την τριετία. Σήμερα με τρεις τριετίες πάει στο χιλιάρικο. Χιλιάρικο στην τσέπη. Οι, οι νέοι υπέφεραν και από κάτι ακόμα, ε, κύριε Αυτιά. Υπέφεραν από μια διαρκή και παραδεταμένη οικονομική κρίση και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι ένα πρόσθετο πρόβλημα: το πρόβλημα τη και θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί πιστεύω ότι έχει μια ξεχωριστή σημασία. Πριν πάμε εκεί, σημασία. μισό λεπτό, η ατζέντα μπαίνει από μένα, κύριε Εντάξει, Πρόεδρε. Τότε, έτσι, μπράβο. Πάω, πάω, λοιπόν, πάω, 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 ακριβώς, πάω, εδώ πάω, πάω, όλοι πάσο, είναι... Αλλά μην λοιπόν, μου το ξεχάσετε, πάμε, όχι, το όχι, σπίτι μου το σημαντικό. Όχι, τώρα το αναλύαμε δύο ώρες. Πάμε τώρα στον επιχειρηματία, που θα πει, ωραία, ε, Μητσοτάκη, με φορτώνεις με τις ε, τριετίες, εμένα θα μου κάνεις. Αυτός ο φόρος επιτιδεύματος που αφορά χιλιάδες επαγγελματίες στην πατρίδα μας. Ήδη έχει περιοριστεί ο φόρο επιτιδεύματο, το τέλο επιτιδεύματο, με τη ρήτρα εργασία. Με αυτό το φόρο θα τελειώσουμε τα επόμενα χρόνια, κύριε Πρόεδρε, το τέλο επιτιδεύματο. Καταρχά. Ελάτε. Πριν σας, θα σα απαντήσω για το. Να θέματο. μου απαντήσετε. Αλλά να θυμίσω ότι υλοποιήσαμε στο ακέραιο όλε μα τι δεσμεύσει για τι φορολογικέ μειώσει. Το 22 και ως το 9, όχι, μάλιστα. και συμπεριλάβαμε και μία κόμμα την οποία δεν είχαμε εξαγγείλει που για. είναι ο φόρο στι γονικέ παροχέ. Δεν είχαμε θα μιλήσει για αυτό, αυτό. προεκλογικά. Το κάναμε, ε, κάναμε χωρί να το έχουμε μάλιστα. αναφέρει. Πάμε στο τέλο επί του Κοιτάξτε να δείτε. Θα Α, αυτή, αυτή τη στιγμή οι επιχειρηματίε και οι επιχειρήσει έχουν στηριθεί από αυτή ναι. την κυβέρνηση. Θυμίζω. Φόρο εισοδήματο από το 28% στο 22%. Φόρο στα μερίσματα έχει πέσει στο 5%. Σημαντικά φορολογικά κίνητρα για επενδύσει σε καινοτομία. Προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου, κίνητρα για συγχωνεύσει επιχειρήσεων. Μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Σημαντικότατη παρέμβαση. Μα το ζητούσαν πάντα και οι εργοδότε και οι εργαζόμενοι. Μειώστε το φόρο στην εργασία. Τον μειώσαμε κατά παραπάνω από τέσσερι μονάδε. Όλα αυτά λοιπόν είναι και εκτιμένα. Πάμε λοιπόν τώρα τέλος στο, στο τέλο επιδιδέματο. Το τέλο επιτεύγματο βεβαίω και θα το εξετάσουμε και θέλω να φτάσουμε στο σημείο να το μηδενίσουμε, υπό μία προπόθεση όμω: Ότι ταυτόχρονα ναι. θα έχουμε βελτιωθεί και στη φορολογική συμμόρφωση. Μάλιστα. Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά, και εδώ πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα τη αλήθεια, ότι σε αυτού οι οποίοι πληρώνουν φόρο επιτεύγματο υπάρχει και ένα ζήτημα φοροδιαφυγή. Από τη στιγμή λοιπόν που θα έχουμε εργαλεία τα οποία θα μας εξασφαλίζουν ότι μπορούμε να φορολογήσουμε με δικαιοσύνη τη φορολογητέα ή δεν υπάρχει κανείς λόγος να έχουμε τέλος επί τη Το κρατώ. Πάμε στις ταξιούχους. Πάμε στις ταξιούχους, θα πάμε και σε στέγη. Λοιπόν, προσωπική διαφορά. Ακούστε κύριε Πρόεδρε. Ε, ο Αλέξο Μητρόπουλο έκανε μια έρευνα την οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανεί γιατί. 75 δισεκατομμύρια ο νόμος Κατρούκαλου το καταθέτω. Α, μην το δώσε... Α, σας παρακ... Αυτό μην το δώσετε σε μένα. Σε ποιον? Θα το δώσω στον κύριο Τσίπρα. Ντάξει, γιατί... Όταν θα ο... θα γιατί... γιατί το εδώ. λέω αυτό. Λοιπόν. Άκουσα, άκουσα τον κύριο Τσίπρα χθε την ηλία να λέει θα, θα αντιμετωπίσουμε λέει, το πρόβλημα τη προσωπική διαφορά. Συμφωνώ μαζί του. Αλλά δεν είπε την αλήθεια. Το πρόβλημα αυτό το δημιουργεί. Εσεί πώ το θα αντιμετωπίσετε, κύριε λοιπόν. Πρόεδρε. Καταρχά, τι έχουμε κάνει εμεί. Πρώτον. Για πρώτη φορά ξεπάγωσαν ε, οι, οι συντάξει και υπήρχε αύξηση ναι. συντάξεων 7,75% για όλου. Ποιοι την είδαν στην τσέπη του, αυτοί που δεν είχαν προσωπική διαφορά. Αυτοί που είχαν προσωπική διαφορά, μειώθηκε απλά Μάλιστα. η προσωπική διαφορά. Μέχρι που να μηδενιστεί και να δουν αυξήσει. Αναγνώρισα όμω από την πρώτη στιγμή. Ότι έχουμε παραπάνω από ένα εκατομμύριο συμπολίτε μα, κάποιοι εκ των οποίων παίρνουν χαμηλέ συντάξει, οι οποίοι δεν είδαν καμία ουσιαστικά πήραν αύξηση λόγω τη προσωπική Πήραν λοιπόν αύξηση από 200 ω 300 ευρώ. Η κυβέρνηση αυτή λοιπόν έχει δείξει και θα συνεχίσει την πολιτική αυτή. Έχει δείξει ότι μέχρι που να σβήσει η προσωπική διαφορά Επιμερών σας θα από τι αυξήσει των συντάξεων, ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, λεπτό, θα σβήσει ανάλογα με το πόσο προσωπική διαφορά έχει ο καθένα. Όσο υπάρχει προσωπική διαφορά. Ναι. Και από τη στιγμή που θα υπάρχει δημοσιονομικό χώρο που έχουμε αποδείξει την πόρμα των δημιουργών. Θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε του συνταξιούχου εκείνου, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την προσωπική διαφορά και δεν θα βλέπουν αυξήσει συντάξει του. Γιατί οι συντάξει θα αυξηθούν και του χρόνου. Θέλω να θυμίσω ότι οι συντάξει αυξάνονται, λαμβάνοντα υπόψη τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη τη οικονομία. Άρα... Άρα και του χρόνου θα έχουμε αύξηση συντάξει. Επί... Επί των ημερών σα, το... αυτή η βαρβαρότητα και το λένε οι δικοί του δικαίου, του εργατικού. Θα τελειώσει η προσωπική διαφορά. Ξυπνάνε Μέχρι... και κοιμούνται με αυτό τον εφιάλτη, κύριε Μέχρι Πρόεδρε. Μέχρι που να σβήσει από τις αυξήσεις η ναι. προσωπική διαφορά. Γιατί μειώνεται, εγώ, εμείς, εφόσον μας επιστεθούν οι πολίτες, θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους συνταξιούχους οι οποίοι Μάλιστα. έχουν προσωπική διαφορά, πρωτίστως αυτούς που έχουν χαμηλές συντάξεις. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Είναι δυνατόν να τους κόβουν το ΕΚΑΣ και να πληρώνουν και φάρμακα. Δεν θα πληρώνουν φάρμακα. Ποιος το λέει, θα το φέρετε. Ναι, δεν θα πληρώνουν φάρμακα. Α, δηλαδή αυτοί Όσο... που χάσαν ναι. το ΕΚΑΣ με δε... νόμο τώρα. Δεν θα πληρώνω. Δευτέρα. Είναι, είναι, είναι δέσμευση δε, είναι για την επόμενη τετρέτια. Δεν θα πληρώνουν φάρμακα. Τελειώνει αυτό. Ναι. Γιατί φα, κάντε το από αύριο. Ναι. Αλήθεια θα είναι βουλή αύριο. Αλήθεια θα είναι φάρμακα για, για, για το σχέδιο. Να αφήσουμε. Να, δεν μου αρέσει. Ξέρετε, ναι. κύριε Αυτιά, η νομοθέτηση τη τελευταία στιγμή. Δεν σα αρέσει αυτό. Εγώ παρουσιάζω σήμερα ε, του πρώτου βασικού άξονες μια πολιτική για την επόμενη 30η. Και τέλος. Δεν, πρέπει, δεν πρέπει όσοι έπαιρναν εκάρτε να πληρώνουν εφαρμόζοντα. Άρα, τέλος. Ε, Οριστικό τέλος. Τα χρήματα. Ναι. Μάλιστα. Τώρα πάω στο εξή. Φέτο δώσατε επιταγή 250 ευρώ, δώσατε και την αύξηση μαζί και ετησίω έβγαινε μια 13η. Και παραπάνω σε ορισμένου Ωραία. Γιατί δεν το κάνετε, και να πείτε, κοιτάξτε, να δείτε, εγώ θα δίνω αυτό τι γιορτέ, θα δίνω και αυτή την αύξηση. Ουσιαστικά με είναι μια 13η. Τι θεσμοθετώ. Να διαχωρίσουμε τι μόνιμε αυξήσει, οι οποίε ε, θα εξακολουθούν να είναι μια πραγματικότητα. Συντάξει, θα αυξάνονται Μάλιστα. από εδώ και στο εξή. Σα είπαμε πια ε, με πιο μαθηματικό τύπο, από την έκτακτη βοήθεια για να αντιμετωπίσουμε ένα έκτακτο πρόβλημα. Το πρόβλημα τη αγώμενη ακρίβεια. Μάλιστα. Εμεί από την πρώτη στιγμή. Ε, σκύψαμε πάνω στο πρόβλημα αυτό, το οποίο είχε πολλέ εκφάνσει. Θέλω να σα θυμίσω και έχω νομίζω κάποια παραδείγματα εδώ, αλλά δεν χρειάζεται να σα τα, να, να τα δείξω, γιατί έχει φύγει από την επικαιρότητα το θέμα, διότι δεν είναι πια θέμα. Λέτε για τη ΔΕΗ αναφέρομαι και την Αναφέρομαι στη ΔΕΗ και αναφέρομαι στα ποσοστά επιδότηση, κάθε λογαριασμό τη ΔΕΗ. Έχω πολλά αντίγραφα εδώ πέρα. Όλοι οι πολίτε γνωρίζουν ότι παίρνοντα το λογαριασμό τη ΔΕΗ ή οποιοδήποτε παρόχου ηλεκτρική ενέργεια, βλέπουν τι θα πλήρωναν χωρί την επιδότηση. Και βλέπουν τι πληρώνουν με την επιδότηση. Αυτά ήταν παραπάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποια μπήκαν από τον κρατικό προπολογισμό. Τα περισσότερα προήλθαν από την φορολόγηση των υπερκερδών των παραγωγών. Για όσου ισχυρίζονται, ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με το μεγάλο κεφάλαιο και με τι μεγάλε επιχειρήσει. Εμεί φορολογήσαμε του παραγωγού ηλεκτρική ενέργεια. Πρώτοι στην Ευρώπη χρησιμοποιήσαμε τα χρήματα αυτά για να στηρίξουμε την κοινωνία, γιατί είμαστε μια πλατιά λαϊκή παράταξη. Η οποία έχει ω κύριο μένυμα την κοινωνική συνοχή και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ασχοληθήκαμε μετά με το πρόβλημα του σούπερ μάρκετ. Μεγάλο ζήτημα. Το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο λιδωρήθηκε από την αντιπολίτευση, σε μεγάλο βαθμό έχει δουλέψει. Έχει δουλέψει τόσο πολύ. Είχα δει τι προάλλε ε, ιδιωτικά τον ε, Πρωθυπουργό του Βελγίου. Το Βέλγιο αυτή την τακτική πια ακολουθεί. Και η Κύπρο έμαθα ε, και η Γαλλία ήδη. Ε, 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 Λύνει το πρόβλημα. Προφανώ και δεν το λύνει. Τι κάνει όμω. Τι κάνει όμω. Δημιουργεί. Διαφάνεια και περισσότερο ανταγωνισμό. Θυμάστε τι συζητήσει και στη δικιά σα εκπομπή για το αρνί και το κατσίκι. 15 ευρώ. Πού είναι το αρνί και το κατσίκι σήμερα, Ο κύριο Γεωργιάδη είπε εδώ 10. Στην και... κεντρική αγορά τη Αθήνα είναι από... 9,80 και... Και... και κάτω και, και σούπερ κάτω από 10. Και, λοιπά. και άκουσα κρεοπόλεσσε να εκτιμούν ότι μπορεί να είναι και κάτω από τι περσινέ τιμέ. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Ναι. Έγιναν επειδή. Ο... Η κυβέρνηση... Έχετε ένα θέμα όμω. Ένα λεπτό. Ξέρετε οικονομικά. Άμα δεν ξέρατε οικονομικά, δεν θα κουβέθιαζα μαζί σα. Είναι 5% ο πληθωρισμός και 14%, η... στο 14 η... στο τρόφιμα. τα τρόφιμα. Ναι. Αυτό το κουκούτσι το σκληρό, Μα... ο Μητσοτάκη, πώ θα το σπάσει Λ... με τους γιατί... του οικονομικού του. Γιατί Θα βάλτε ε, φίλτρα να μην ανέβουν οι τιμέ, Διότι έπεσε η ΔΕΗ και οι τιμέ είναι πάνω. Μισό λεπτό. Ελάτε. Το Market, το market Pass ναι. ήταν ακριβώ μια στήριξη στο σούπερ μάρκετ. Άρα για τι αγορέ που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Δεν υπάρχει μαγική λύση σε αυτό το οποίο αποκαλούμε και το ξέρετε εσεί δομικό πληθωρισμό, είναι πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, ναι. θα στηρίξουμε και θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε την, την, την κοινωνία ναι. ε, ανάλογα με τις δυνατότητές μας Μάλιστα. για όσο διαρκεί αυτή η πληθωριστική έξαρση. Δεν πρόκειται, μην περιμένετε ότι το Πάσχα θα υπάρξει κάποια άλλη έκτακτη εξαγγελία ναι. κλείσαμε με τις παροχές Μάλιστα. τις οποίες και... δώσαμε στην, και, ε, και εκταμιέσαμε. Το Market Path θα συνεχιστεί. Αν, αν, χρειαστεί και μετά τον Αύγουστο. Το Market Pass έχει αυτή τη στιγμή μια ημερομηνία λήξη. Εφόσον μα εμπιστευτούν και πάλι οι Έλληνε πολίτε, βάζοντα κάτω τα δημοσιονομικά δεδομένα και την εκτέλεση του προπολογισμού, θα στηρίζουμε πάντα του πιο ευάλωτου. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από αυτό το οποίο εισηγούνται άλλα κόμματα και από αυτό το οποίο έκαναν άλλε κυβερνήσει. Αντιστάθηκα, κύριε Αυτιά, σε όλε τι πιέσει να μειώσω το ΦΠΑ. Γιατί πίστευα και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει τελικά στον τελικό καταναλωτή και θα ωφελήσει μόνο τι επιχειρήσει. Άλλε χώρε, θα το επαναλάβω, το είπα και πριν, που πειραματίστηκαν με τη μείωση του ΦΠΑ, έφαγαν τα μούτρα του και έχασαν χρήματα σε δημόσια έσοδα και δεν είδαν μείωση τιμών. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η Ελλάδα έχει ακρίβεια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, αλλά έχει τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να, αυτό να το δείτε με μεγάλη προσοχή με τους οικονομικούς σας. Αυτό το κουκούτσι του 14% του πληθωρισμού στα τρόφιμα είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν ξέρουμε πού θα μας πάει, αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Κοιτάξτε, πρέπει να του τσακώσετε εκεί που αυξάνονται τις ναι, Τα τρόφιμα υπάρχουν δύο. Ελάτε. Η γεννησιουργό αιτία του πληθωρισμού που είναι η αύξηση των στελεστών τη παραγωγή. Α πούμε, το ρεύμα κάποια στιγμή πέρασε. Ναι, ε, 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 πώ θα βάλει τώρα, τώρα το Όμω το, το ρεύμα έπεσε τώρα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα όμω το, το... το ρεύμα έπεσε. Εκεί υπάρχει και η όποια κερδοσκοπία. Ακριβώ. Λοιπόν, Εκεί. Αλλά πιστεύω. Η κερδοσκοπία και η τριπλάσια. Ναι, άμα. Κοιτάξτε, καταρχά πρόστιμα έχουν μπει. Σα τα έχει πει ο κερδοσκοπία. Δηλαδή, θα μπουν και άλλα όπου χρειάζεται. Όμω η λύση τελικά είναι περισσότερη διαφάνεια στι τιμέ που επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό και με, το, και με τα εργαλεία και τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει και με τον καταναλωτή. Και γιατί να μην βάλουμε και περισσότερε υπηρεσίε στον Ικαταναλωτή, να μπορούν να βλέπουν οι πολίτες εύκολα να συγκρίνουν και λογαριασμού του ε, ηλεκτρικού ρεύματο, α πούμε. Περισσότερο ανταγωνισμό παντού. Ανταγωνισμό και στι τράπεζε, το πω αυτό και στι και στις τράπεζε ανταγωνισμό. Παγώμα κειμενομένο και γίνονται ώστε... σταθερά τώρα πλέον για τα δάνεια. Αυτό, Σωστό? αυτό, αυ αυτό αφορά το μέλλον. Είναι ναι. μια σημαντική παρέμβαση. Επέκταση τη περιμέτρου για την στήριξη των οικοκυριών που δικαιούνται επιδότηση. 70.000 γίνανε τελικά. Των συνεπών δανειομηλητών και να, να το εξετάσουν ναι. τα και να κάνουν αιτήσει. Γιατί δεν έχουμε ακόμα μεγάλο αριθμό. Να, να το πείτε παρακαλώ πολύ να, την επόμενη φορά που θα έχετε εκπομπή αύριο. Σα παρακαλώ να εξηγήσετε το μέτρο αυτό. Να ενημερώσετε την κοινωνία ποιου αφορά, ώστε αυτοί οι οποίοι είναι δυνητικά δικαιούχοι να πάνε και να διεκδικήσουν αυτό το οποίο η ελληνική πολιτεία του προσφέρει ω ένα πρόσθετο μέτρο Ψάχνει στη Ψάχνει να βρει 27.000 ο κύριο Σταϊκούρα από την προηγούμενη εβδομάδα. Ψάχνει να βρει email, τηλέφωνα, ε, και λοιπά και δεν, δεν ναι, τους βρίσκει γι αυτό και πρέπει, πουθενά. Γι αυτό, έτσι? γι' αυτό και πρέπει και εσείς να εξηγήσετε τη, ε, τη σημασία... Ήδη το κάναμε πριν από λίγη ε, ώρα ε, εδώ με του τους Ε, Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα σπίτι για τους νέους. Αυτή τη στιγμή ε. αφορά 10.000 νέα ζευγάρια και από εκεί και πέρα μαθαίνω ότι αυτό θα επεκταθεί γιατί πιθανότατα βρίσκονται λεφτά και για άλλους, δηλαδή να μπουν και άλλοι στο πρόγραμμα. Αληθεύει... Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα αυτό είχε μια πολύ θετική πρώτη ανταπόκριση. Και είναι απολύτω λογικό. Μιλούσα συχνά σε, σε νέα παιδιά, νέα ζευγάρια, που ναι. μου λέγανε δεν μπορώ να αποκτήσω σπίτι. Δεν μπορώ να φύγω. Και τα ενίκεια, κύριε Πρόεδρε, είναι στο Θεό. Είναι. Θα έρθω σε αυτό. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να φύγω ναι. από την οικογένειά μου. Θέλω να, να αποκτήσω το δικό μου σπίτι και δεν να μπορώ. κάνω και δεν μπορώ. Και αυτοί βρέθηκαν και αντιμέτωποι με την αύξηση των ενικίων. Τι κάνουμε λοιπόν, δημιουργούμε το πρόγραμμα σπίτι μου για παλαιότερα διαμερίσματα, αξίας ως 150 έως 150.000 ευρώ, ναι. ναι, γιατί θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να ανακαινιστούν παλιά διαμερίσματα, διότι, υπά, υπάρχουν Μάλιστα. πολλά και υπάρχουν και πρόσθετα εργαλεία ναι. βοήθεια βοήθειας στις επισκευές αυτών των διαμερισμάτων και ουσιαστικά ερχόμαστε και επιδοτούμε το μεγαλύτερο μέρος του επιτοκίου, έτσι ώστε η εξυπηρέτηση του δανείου, η μηνιαία εξυπηρέτηση του δανείου να είναι πολύ χαμηλότερη από όσο θα πλήρωνε για το ενίκιο ενό αντίστοιχου διαμερίσματος. Άρα δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από νέους και από ανηλίκου. στε το αέρα, να μπουν και άλλοι Αυτό λοιπόν το οποίο μέσα... μπορώ να σα πω σήμερα είναι ότι παιδιά. εφόσον εξαντληθούν οι πόροι ναι. και θα... κλείσουμε ε, στις 10.000 και συμπληρωθεί ε, ο αριθμό, είμαι απολύτω ε, έτοιμο. Να εγκρίνω τον διπλασιασμό του προγράμματο εφόσον αυτό το πρόγραμμα τρέξει, τρέξει καλά και έχει τη θετική ανταπόκριση που, να το που προσλέπω ότι θα έχει. Αλλά πρώτα πρέπει να, να, φτάσουμε να, στο, να φτάσουμε στο στόχο και να έχουμε 10.000 10 ε, νέου και νέα ζευγάρια που θα αποκτήσουν επιτέλου το δικό του σπίτι να το και κάνετε. θα πληρώνουν μία ε, μηνιαία δόση στην τράπεζα πολύ χαμηλότερη από αυτό που θα πλήρωναν σε νίκιο. Φωστό. Δηλαδή, και θα, θα πληρω, να το πούμε με απλά λόγια, θα πληρώνουν, αλλά θα πληρώνουν για το σπίτι του. Δεν θα πληρώνουν στον, στον ελληνικιαστή. Εκεί στα ενίκια ναι. που φύγανε και έχουν φουσκώσει, δηλαδή δεν βρίσκουμε Ούτε με 600 ευρώ μικρό διαμέρισμα στο κέντρο τη Αθήνα κλπ. Δεν βρίσκει. Εκεί τι θα γίνει, κύριε. Θα ξαναδούμε και το πλαίσιο ναι. των, των βραχυχρόνων μισθώσεων. Α, μάλιστα. Θα το δείτε αυτό. Βεβαίω και πρέπει, πρέπει να το δείτε. Να το δείτε, κύριε Πρόεδρε. Είναι ίσω ένα από τα λίγα σημεία που, συμφωνούμε, που συμφωνούμε με την, την αντιπολίτευση. Δεν θέλουμε να υπάρχει οι βραχυχρόνε μισθώσει αποτελούν μια πραγματικότητα. Βοηθούν το τουριστικό μα προϊόν. Δεν πρέπει όμω να υπάρχει κατάχρηση του εργαλείου αυτού και τελικά δεν πρέπει να είναι ει βάρο τη ανάγκη, ειδικά των νέων, να αποκτήσουν στέγη σε προστή τιμή. Κύριε Πρόεδρε, πρώτη κατοικία. Πρώτη κατοικία. Εδώ έχει γίνει ρόιδο το θέμα. Τι, τι να σα πω, δεν δε πιάνετε από που πουθενά. Ερώτημα. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη θα βάλει κοινωνικά κριτήρια ώστε ένα φτωχό, ταλαιπωρημένο, εξαντλημένο. Να μην χάσει το σπίτι του. Να έχουμε... Ε, ναι. Ξέρετε, το, θε, το θέμα αυτό είναι κατ' εξοχήν ναι. ένα αντικείμενο συστηματική παραπληροφόρηση, ειδικά από την αντιπολίτευση, η οποία θεσμοθέτησε τη δυνατότητα πώληση των κόκκινων δανείων ε, στα φαντ ε, και διευκόλυνε ουσιαστικά την, τη διαδικασία αυτή και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Ε, σήμερα υπάρχει ε, ένα πλαίσιο ε, προστασία και τη πρώτη κατοικία το οποίο θεωρώ ότι αντιμετωπίζει εκείνε τι κοινωνικέ περιπτώσει, οι οποίε πρέπει να αντιμετωπίζονται πάντα με μεγάλη ευαισθησία. Έχουμε έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίο πια αρχίζει και τρέχει. Αξίζει τον κόπο να αναδείξετε τα νούμερα ναι. και με συγκεκριμένα, παρακαλώ πολύ, να δίνετε, γιατί οι πολίτε δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά. Να δίνετε συγκεκριμένα παραδείγματα του κουρέματο των οφειλών που μπορούν να πετύχουν πολίτε από τη στιγμή που θα μπουν στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Έχουμε παρεμβάσει. Και νομίζω ότι και αυτό έχει την ξεχωριστή του σημασία ε, για το πώ δεν θα δημιουργήσουμε νέα γενιακό κοινοδανείο. Αναβιώνουν οι 120 δόσει. Πώ και σα ξέφυγε αυτό, το είναι, Όλο το πρωί σημα... σημα... αυτό κάναμε. Είναι, σημα... Ναι, αλλά δεν, δεν με ρώτησαν. Αναβιώνουν νο... οι Ρώσα, αναβιώνουν, στις... ναι. αναβιώνουν 120 δόσει. Και, και... Έχουμε, καινούρια... έχουμε καινούρια προγράμματα ναι. για αυτού οι οποίοι δημιούργησαν ληξιπρόθεσμε οφειλέ κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Καινούργιε διευκολύνσει, 36 και 72 δόσει. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ιδιωτικού χρεούς χωρίς όμως χωρίς. να επιστρέψουμε σε μια λογική η οποία ενθάρρυνε μια καθολική κουλτούρα του τύπου «δεν πληρώνω». Αυτό θα ήταν μια καταστροφή. Καταστροφή για την οικονομία, καταστροφή όχι για τις τράπεζες, γιατί αν αυτές αυτές, ουσιαστικά για την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και το έχουμε κάνει πιστεύω αποτελεσματικά το πρόβλημα των στρατηγικών κακοπληρωτών. Και για τα φανε που γίνεται ναι. μεγάλη κουβέντα, το γνωρίζετε καλά ότι έχουν γίνει πολλέ ρυθμίσει, διμερεί ρυθμίσει από φαν και από ιδιώτε. Και τελικά αυτό πρέπει να είναι ο σκοπό. Ο σκοπό τελικά είναι να μπορεί να βρεθεί μια δίκαιη διευθέτηση μεταξύ του, του οφιλέτη. Και του, του κατόχου ενό συγκεκριμένου δανείου, ώστε αυτό να μπορεί να εξυπηρετείται με έναν λογικό τρόπο, χωρί να βάζουμε τη θηλιά στο λαιμό του χρεωμένου συμπολίτη μα. Έχουμε κάνει λοιπόν για το θέμα του ιδιωτικού χρέου πολλά. Το, το κρατώ αυτό. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ακόμα δύο θέματα. Τρέχει ο χρόνο, αλλά δεν πειράζει. Α φάμε λίγο παραπάνω χρόνο. Ε, πριν τελειώσουμε, να θυμηθώ να σα θέσω δύο ακόμα θέματα. Καταρχήν, ε, τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη. Ναι. Τι έχουμε εκεί, που πάμε, τι γίνεται. Η, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας ακούσατε, δεν εφαρμόσατε αυτό που σας είπαμε και αναγκάζετε τώρα να φέρετε πρόσθετη διάταξη. Τι συμβαίνει κύριε Πρόεδρε. Σήμερα θωρακίζουμε περαιτέρω. Ναι. Εκείνο το νομικό πλαίσιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον, στο τμήμα του Αρίου Πάγου να το με απλά, για να ναι. μην εγκρίνει την κάθοδο του κόμματο Κασιδιάρη. Και γιατί αναφέρομαι στο κόμμα Κασιδιάρη, Διότι πρέπει να εντοπίσουμε ναι. ποιο είναι ο πραγματικό αρχηγός του κόμματο αυτού και όχι αυτό ο οποίο θα βγει μπροστά να παίξει το, το ρόλο αυτό. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει, θωρακίζεται ακόμα περισσότερο. Η απόφαση λαμβάνεται από όλο το τμήμα και όχι από μια υποσύνθεση του τμήματο και μου φαίνεται αυτό απολύτω λογικό. Ε, αυτοί που γκρινιάζουν να σε έρθουν να στηρίξουν τις τη σχετική τροπολογία στη Βουλή, τουλάχιστον σε αυτό να μπορέσουμε ε, να ομονοήσουμε και από εκεί και πέρα ε, η, η αρμοδιότητα περνάει στα χέρια τη δικαιοσύνη. Θεωρώ όμω ε, ότι πια ο νόμο περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια ναι. αυτό το οποίο κατά την άποψή μου. Πρέπει να γίνει. Και την απόφαση την οποία πρέπει να πάρει τελικά Άστε. το δικαστήριο. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα των τεμπών είναι το, το πιο χώρο, το πιο... Δηλαδή, ε, έξω από καθετί. Ε, όταν πήγατε στη Λάρισα, τι σας είπε ο κόσμος? Ποτέ ξανά? Ήταν... Όχι, δεν μου είπανε ποτέ ξανά. Ο... Δεν ήταν το πρώτο πάνω του πάνω. Ο... Το... το γιατί ήταν. Το γιατί. Εκεί, λοιπόν, τι απαντάτε... Πού πάνε οι έρευνε, που είμαστε αυτή την ώρα, και εάν οι έρευνε αυτέ, όσο κόστο και αν έχουν, είτε πολιτικό είτε οτιδήποτε άλλο, θα φτάσουν μέχρι εκεί που πρέπει να φτάσουν. Αυτό θέλει ο ελληνικό λαός. Θα μάθουμε την αλήθεια, ναι. και δεν θα υπάρχει καμία απολύτως συγκάλυψη. Δίνετε αυτό, το λόγο αυ... σα σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι προσωπική μου δέσμευση. Ναι. Αλλά την αλήθεια δεν θα τη μάθουμε μόνο μέσα από διοικητικά πορίσματα. Αλλά. Την αλήθεια θα τη μάθουμε από τη δικαιοσύνη. Και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και βλέπω την ταχύτητα και την υπευθυνότητα με την οποία κινείται η δικαιοσύνη σε αυτήν την περίπτωση. Και νομίζω ότι γρήγορα εκτιμώ από αυτά τα οποία διαβάζω, γιατί προφανώ δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο έργο τη δικαιοσύνη, ότι θα έχουμε εξελίξει. Πρέπει να σας πω ότι εκείνη η μέρα ήταν η πιο δύσκολη μέρα της θητείας μου και μία από τις πιο δύσκολες μέρες της, της ζωής μου. Ναι. Ήταν τραγικό αυτό το οποίο αντικρίσαμε όλοι όσοι βρεθήκαμε στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος. Ήταν μια γροθιά στο στομάχι για, για, εμένα, για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ε, αισθάνθηκα υποχρέωσή μου, όχι απλά να ζητήσω συγγνώμη, αλλά να λάβω την ευθύνη που μου αναλογεί για το γεγονός ότι ένα σύστημα το οποίο έπρεπε να ήταν έτοιμο ε, επί των ημερών μα δεν ήταν. Δεν θα ασχοληθώ με το αν έπρεπε να το είχαν ετοιμάσει οι προηγούμενοι. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι το σύστημα αυτό δεν το υλοποιήσαμε πλήρω. Παρότι υπήρχε τοπική τηλεδιοίκηση, συγχρόνω, δεν το υλοποιήσαμε πλήρω. Δεν μπορώ να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι να εξασφαλίσω ότι η σύμβαση αυτή θα ολοκληρωθεί. Ότι τα τρένα θα ξαναλειτουργήσουν με απόλυτη ασφάλεια. Ήδη αρχίζουν ε, και λειτουργούν. Ότι θα κερδίσουμε βήμα-βήμα ξανά την εμπιστοσύνη του πιβατικού κοινού ε, στους ελληνικούς και ότι βέβαια αυτό το οποίο έγινε θα είναι μια αφορμή να συγκρουστούμε ακόμα πιο τολμηρά με όλες εκείνες τις αιστείες αναχρονισμού και οχαδερφισμού που εξακολουθούν να υπάρχουν στο δημόσιο. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν ήμουν υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης ήμουν ο πρώτος ο οποίος έδωσε αγώνα για την αξιολόγηση στο δημόσιο. Το ξαναλέω λοιπόν σήμερα για να το ακούσουν όλοι. Αξιολόγηση παντού. Αξιολόγηση παντού. Όχι τιμωρητική. Όχι για να φύγει κάποιο. Αλλά για να επιβραβεύσουμε τους καλούς και να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε ε, αυτούς οι οποίοι δεν είναι καλοί για να γίνουν καλύτεροι. Γρήγορη δικαιοσύνη στο θέμα, όχι σαν ντομάτι. Γιατί πήγε και του δημοσίου συνήγορο και λέει: Οπ, ποιε αποζημιώσει. Έχω Έχει. εγώ δημόσιο εδώ, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει... Και εκεί, και εκεί μαχαίρι. Υπάρχει μια μερικέ φορέ αδράνεια στον τρόπο με τον οποίο το, ε, το δημόσιο, με εκτιμένη ταχύτητα, ε, αντιμετωπίζει ε, αυτέ τι υποθέσει. Δεν έχει καμία ουσία αυτό και τελικά θα έλεγα ότι προσβάλλει και τη μνήμη των νεκρών και πληγώνει ακόμα περισσότερο ε, του συγγενεί των ε, θυμάτων. Να το τελειώσετε αυτό, να αποδοθούν οι ευθύνε ε, για την κρίση των Ελλήνων ψηφοφόρων. Για να αρχίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Τι άποψη έχετε, κύριε Πρόεδρε, μετά και τη δήλωση. Τη αξιωτήμου συναδέλφου τη κυρία Τσαπανίδου. Το είπε στην Ασία την Κωσιόνη. Αν <σχυρή> 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 περιπτώσει και έχει πολλέ ερμηνείε. <σχυρή> Το είπε εδώ, ναι. ναι. Η κυρία Τσαπανίδου μα είπε πολύ απλά ότι αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία θα έχουν εξαπατηθεί οι ψηφοφόροι, θα έχει περάσει η κυβερνητική προπαγάνδα. Νομίζω ότι υποτιμά πάρα πολύ του Έλληνε ψηφοφόρου, ε, 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 του Έλληνε πολίτε, οι οποίοι γνωρίζουν, κρίνουν και συγκρίνουν. Θα επαναλάβω σε εσά αυτό που έχω πει πολλέ φορέ: δεν επιδιώκω τη σύγκρουση, επιδιώκω τη σύγκριση. Όλα αυτά τα οποία σα είπα τεκμηριώνονται με στοιχεία και δεν νομίζω ότι επιδέχονται αμφισβήτηση. Γιατί επιμένω στον απολογισμό μα, Διότι από τη στιγμή που οι πολίτε αντιληφθούν ότι ήμασταν συνεπεί στι κεντρικέ μα ζεσμέσει, παρά το γεγονό ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολλέ κρίσει, πιστεύω ότι θα μα εμπιστευθούν και πάλι και θα πιστέψουν αυτά τα οποία θα του πούμε ότι θα κάνουμε από εδώ και στο εξή. Αναρωτιέμαι, ο κ. Σύπρα μπορεί να πει το ίδιο. Γιατί είναι υπερήφανο για τη δικιά του τετραετή θητεία, και ποια ήταν η συνέπεια λόγων και πράξεων. Ξέρετε, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Ο κ. σε λίγο ε, θα πάει να μιλήσει σε ένα ε, στέκι στην ε, Νέα Σμύρνη που λέγεται Παραμύθι με καφέ. Μου φαίνεται. Ε, ε, παραμύθι με καφέ. Ε, είναι πρόοδο. Είναι μεγάλη πρόοδο. Γιατί μέχρι στιγμή μα έρβηρε παραμύθια ξεροσφύρι. Λοιπόν. Ε, σω θα αισθάνεται σαν στο σπίτι του. Είναι λίγο ηρωνικό το γεγονό ότι επέλεξαν ένα τέτοιο μαγαζί. Αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι νέα παραμύθια ο ελληνικό λαό από τον κύριο Τσίπρα δεν πρόκειται να ξαναπιστέψει. Επειδή τον είδε, τον δοκίμασε, γνωρίζει πολύ καλά ε, ότι δεν έχει καμία δυνατότητα να υλοποιήσει ε, αυτά τα οποία λέει. Και από την άλλη, έχει μια κυβέρνηση που προφανώ έκανε και τα λάθη τη. Δεν υποσχέθηκα, ξέρετε, θαύματα, κύριε Αυτιά, το 2019. Είπα ότι θα δουλέψω πολύ σκληρά και ότι θέλω να βάλω τι βάσει ώστε η χώρα να αλλάξει πίστα. Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή, έχει καλύτερε οικονομικέ επιδόσει, η γνώμη τη μετράει στην, στην Ευρώπη. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα αλλαγών σε πολλού τομεί. Θέλω να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια. Και θέλω, να Είμαστε. τη συνεχίσω, και θέλω να τη με ακόμα μεγαλύτερη ε, ταχύτητα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, όντα πιο έμπειρο κι εγώ. Μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνηση, διότι μαθαίνει κανεί πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη δουλειά ε, ε, κάθε μέρα, και αυτή τη δυνατότητα διεκδικώ από του Έλληνε πολίτε. Ε, και αυτή, μάλιστα. ξέρετε, είναι η μεγάλη ομορφιά των, των εκλογών. Από τώρα μέχρι την 21η Μαου θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, θα μιλήσουμε με του πολίτε, θα του ακούσουμε και μετά θα πάμε σπίτι μα, θα μείνουμε με την οικογένειά μα την ημέρα των εκλογών και θα σεβαστούμε την ετοιμιγορία του παντοδύναμου και κυρίαρχου ελληνικού λαού. Ξεχάσατε κάτι ότι ένα πρωί θα περάσετε από εδώ. Κάνατε την πρώτη εγώ είμαι, Είστε εγώ, ε, εγώ... ε, εγώ... Εγώ... εγώ, είμαι απολύτως, εγώ είμαι απολύτω ανοιχτό, αλλά ε, αυ... αυτή, η κουβέντα, θα ε... είναι... Ε... αυτή η κουβέντα θα είχε μεγάλη, μεγάλο ενδιαφέρον ναι. να γίνει. Αλλά ε... να γίνει... Οικονομικό debate, μόνο αλλά οικονομία. Ξέρετε τι θα ήθελα όμω. Ε, 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 θα είχε ενδιαφέρον να γινόταν αυτή η κουβέντα, να είχαμε και ένα τρίτο Ανεξάρτητο όμω, ο οποίο θα μπορεί να επικυρώνει την ακρίβεια των όσων λέμε. Διότι αν είναι να μην μπορούμε και να, να συμφωνούμε μόνο, θα βασικά, στα Εσ... βασικά Εσ... δεδομένα θα... και, θα... Να, σας και να λέμε άσπρο να... και να απαντάει όλο αυτό το Στην διαδικασία μας, μπορούμε, δεν μπορούμε προ... να τη βρούμε. Θα σα βάλω εγώ χρόνο, δυόμιση λεπτά στο καθένα. Εγώ με μεγάλη και χαρά. Και ένα σταση ε, από έναν δικό σα. Και θέλω, θέλω επίση να, να θυμίσω. Ό,τι πιο σημαντικό για να καταλάβετε. Ναι, και θέλω να θυμίσω επίση ότι στην Βουλή. Αυτά τα τέσσερα χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλέ συζητήσει και με τον κύριο Τσίπρα, ε, όχι με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ε, και να το πω και αυτό, διότι τον κύριο Ανδρουλάκη, ε, ο οποίο λέει αυτά τα οποία λέει και για μένα και για τον άγνωστο Χί Πρωθυπουργό, δύο φορέ, και θέλω να το ακούσουν αυτό οι τηλεθέντε μα, από τη στιγμή που εκλέχθηκε αρχηγό, ζήτησα να τον συναντήσω. Να τον δω, να γνωριστούμε. Αρχηγός θεσμικά του, ή έτσι. Θεσμικότατα. Στο διάδρομο Τον πήρα έλα, τηλέφωνο. Τον, στο... Του, του ζήτησα. Α, τον πήρα τη ζήτη... τηλέφωνο. Βεβαίω το βράδυ των εκλογών και τον ξανασυνάντησα στη Βουλή μπροστά σε 30 δημοσιογράφου και. και ο κ. αρνήθηκε να με συναντήσει. Αρνήθηκε να με συναντήσει. Ε, Μπορεί να σε συναντήσει τώρα μετά το... ε, Μετά, μετά τι τις εκλογέ με, ε, 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 κάποια στιγμή. Φαντάζομαι ότι δεν θα το αποφύγει. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ θερμά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρε. Βγήκανε πάρα πολλέ ειδήσει. Δεν τελειώνει η οικονομία. Ε, να δω αν θα αποδεχθεί ο αξιότιμο αρχηγό τη Αντιπολιτεύσεω την πρόταση αυτή. Εκείνο το πρότεινε στη Βουλή να είμαι ο διαιτητή. Τα δούμε. Με μεγάλη και, χαρά. Ε, σα ευχαριστώ θερμά. Γεια σα, ε, κύριε Θεάτια. Να είστε καλά. Να είστε Έτσι καλά. Και, και καλό βράματα. να ευχηθώ. Καλή, καλή ανάσταση. Καλό Πάσχα. Ειδικά φέτο, νομίζω, το Πάσχα θα, έχει, θα θεραπεύσει. Και τις, θα γιατρέψει και τα ψυχικά τραύματα. Και εύχομαι να δουλέψει καλά και η οικονομία και ο κόσμος ο οποίος μπορεί ε, να φύγει λίγο και να, να ξεκουραστεί. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι έχουμε βγάλει και πολλά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, τουρισμό για όλους θα Γιατί θα θέλω, όλοι, αυτό το βέβαια, έτσι. Έτσι. θέλω όλοι οι Έλληνες πολίτες να έχουν την δυνατότητα και αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν για διακοπέ, κάποιε μέρε το χρόνο να μπορούν να φεύγουν και να ξεκουράζονται. Μάλιστα. Και θα σε ευχαριστήσω δημόσια για τη ΣΑΜΟ. Uh, το κάνατε και για την Εύβοια 7,3 ρίχτερ θυμάστε εκείνη τη μέρα δούλεψε, δούλεψε, δούλεψε το Σάμος και το, και το Εύβοια yeah, δούλεψε, ακριβώς, δούλεψαν πάρα πολύ καλά κόσμο. και για την, την Βόρεια σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ. έχουμε και άλλα θέματα να πούμε και εκείνο το πρωινό αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει